Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στην εκδήλωση για την ανάπτυξη του Εύρου, τι ανακοίνωσε για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Έφυγε από τη ζωή εχθές το απόγευμα ο πρώην Δήμαρχος Ρεστιάδας, Τάσος Αναγνώστου. Σε έξαρση είναι οι ιώσεις στη χώρα μας αυτή την εποχή με ήπια όμως νόσηση, τι αναφέρει η πνευμονολόγος Ελένη Τσιάτα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 5 Οκτωβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Ο Εύρος δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, είναι η αρχή της χώρας μας και της Ευρώπης, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας στην εκδήλωση Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ορεστιάδα. Ο κ. Τσιάρας παρουσίασε τα έργα, τις πολιτικές και τις δράσεις που αναπτύσσει το Υπουργείο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Ο Εύρος είναι η αρχή της Ελλάδας και της Ευρώπης, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας στην ημερίδα με τίτλο «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη» που έγινε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ορεστιάδα. Είναι γεγονός ότι η συζήτηση για τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία διαρκεί πάρα πολλά χρόνια. Και είναι μια συζήτηση η οποία μέσα από πολλά κύματα πάντα καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα. Το συμπέρασμα που επιβεβαιώνεται και σήμερα εδώ, με την για άλλη μια φορά παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ στην ακριτική Ορεστιάδα, ότι ειδικά ο Εύρος δεν είναι ούτε η άκρη, ούτε η γωνία της Ελλάδος. Είναι η αρχή της Ελλάδος, είναι η αρχή της Ευρώπης. Και ακριβώς μέσα από αυτή την παραδοχή, με συνέργειες διαφορετικών υπουργείων, υλοποιώντας ως πράξη την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη της περιοχής, στην πραγματικότητα δρομολογούνται έργα τα οποία εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αλλάζουν ουσιαστικά και το χάρτη και δημιουργούν εντελώς διαφορετικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Ο κ. Τσιάρας παρουσίασε τα έργα, τις πολιτικές και τις δράσεις που αναπτύσσει το Υπουργείο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Ειδικά για την περιοχή του Βορείου Εύρου, ο κ. Τσιάρας ανακοίνωσε δύο επιπλέον προγράμματα, το e-farming και το agri-innovation, όπου μέσω βάουτσερ οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θα μπορούν να επιδοτηθούν με 1.000 ευρώ έκαστος. Στόχος είναι η εξοικείωση των κατ' επάγγελμα αγροτών των ωφελούμενων πυρόπληκτων περιοχών κεντρικού και του Βορείου Εύρου με την πληροφορική, την ψηφιακή οικονομία και τις καινοτόμες αγροτικές πρακτικές. Μάλιστα, εδώ υλοποιούνται και πριν βγει το μεγάλο πρόγραμμα που αφορά στην αγροτική οδοπία μετά τις 15 Νοεμβρίου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υλοποιούνται δύο μεγάλα έργα αγροτικής οδοπίας, στο Δήμο Ορεστιάδας και στο Δήμο Σουφλίου, τα οποία και αυτά ουσιαστικά θα συμβάλλουν με ένα πολύ σημαντικό τρόπο. Για τις πυρκαγιές του 2023, κυρίως μέσω της κρατικής αρρωγής, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ, έχουν δοθεί αποζημιώσεις σε 582 παραγωγούς που αφορούν περίπου σε 7.419.000 ευρώ. Αλλά βεβαίως υπάρχει και το υπόλοιπο 50% της εκαθάρισης των πορισμάτων, που είναι μια διαδικασία η οποία έχει δρομολογηθεί και θα εξελιχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Με την ίδια ακριβώς λογική υπήρξαν απώλειες ζωικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ για αυτές τις απώλειες διατέθησαν για την εξόφληση των κτηνοτρόφων 306.000 ευρώ σε 77 κτηνοτρόφους εδώ στον Εύρο και ένας μικρότερος αριθμός κτηνοτρόφων και μικρότερο ποσό αποζημιώσεων στη Ροδόπη. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο νομός Εύρου είναι ένας ευάλωτος νομός σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Για το γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε πρόσφατα μια μεγάλη ζωονόσο, την Πανόλη, και βεβαίως ως συνέχεια ήρθε η ευλογιά εδώ στον Εύρο, υπάρχει μια γενικότερη αντίληψη ότι όντως ένας νομός ο οποίος βρίσκεται κυριολεκτικά στην άκρη της Ελλάδος γεωγραφικά είναι περισσότερο ευάλωτος σε οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει γύρω. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και υπάρχει και μεγαλύτερη εμπειρία και μεγαλύτερη δραστηριότητα και μεγαλύτερη ικανότητα διαχείρισης από όλους τους τοπικούς παράγοντες για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Σε ό,τι αφορά όμως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με εντολή του Πρωθυπουργού, η αποζημίωση που θα δοθεί για την Πανόλη, άρα και για την Ευλογιά, στην πραγματικότητα φτάνει σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό σε σχέση με αυτό που είχε προσδιοριστεί για άλλες φυσικές καταστροφές. Μιλάμε για την ανώτατη κατηγορία η οποία ανεβαίνει στα 250 από τα 150 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια σημαντική βοήθεια για όλους τους κτηνοτρόφους οι οποίοι είδαν τα ζώα τους να. Νομίζω ότι και εδώ, ειδικά για τον Εύρο, προδιαγράφεται μια εξέλιξη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ταυτόχρονα, με την καταγραφή ότι υπάρχουν
πολύ μεγάλες εκτάσεις αδρανών γεών, η πρόθεση της κυβέρνησης δια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να αξιοποιηθούν αυτές οι αδρανείς εκτάσεις και να δοθούν για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους σε ανθρώπους οι οποίοι θα αναπτύξουν ειδικά τέτοιες δραστηριότητες, θερμοκηπιακή καλλιέργεια, η οποία θα έχει την εξαγωγική κατεύθυνση. Και βεβαίως όλα αυτά λειτουργούν μέσα από προγράμματα που αφορούν νέους αγρότες. Είναι θέματα και ζητήματα που γενικότερα θα συμβάλλουν και στον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, αλλά βεβαίως θα επιλύσουν και εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν για ιδιοκτησιακά θέματα και ιδιοκτησιακά ζητήματα. Μιας και μιλήσαμε για εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν, στη δέσμη των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ένα σημαντικό βήμα είναι η ρύθμιση των λεγόμενων κόκκινων αγροτικών δανείων. Γιατί απλούστατα υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αγροτών, πάνω από 21.000, και ένας μεγάλος αριθμός αγροτικών συνεταιρισμών, περισσότεροι από 750, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι εδώ και δεκαετίες σε μια διαδικασία η οποία δυστυχώς τους αφήνει κυριολεκτικά να είναι στάσιμοι και δεν τους αφήνει να εξελιχθούν. Ουσιαστικά με μια νομοθετική ρύθμιση που θα έχουμε εντός του μήνα, θα βγάλουμε τη θηλιά από πολλές χιλιάδες αγρότες και από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έτυχε να βρεθούν μέλη των διοικήσεων των αγροτικών συνεταιρισμών, ακριβώς ρυθμίζοντας μια παθογένεια που έρχεται από το παρελθόν. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι σε αυτό έρχεται με κρίσιμη συμβολή η μείωση του κόστους παραγωγής. Με ένα σταθερό μηχανισμό επιστρέφεται πλέον ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μέσα από μια διαδικασία που στο παρελθόν βλέπαμε ότι ερχόντουσαν κυβερνήσεις, τον δίναν. Κάποιες άλλες σταματούσαν να τον επιστρέφουν στον παραγωγικό κόσμο. Πλέον ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση με αποφασιστικότητα θεσπίζουν ένα σταθερό μηχανισμό επιστροφής του 100% του ειδικού φόρου κατανάλωσης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μείωση του κόστους παραγωγής. Δύο νέες εξαγγελίες οι οποίες αφορούν εδώ στην περιοχή. Πρόκειται να υπάρξει ένα πρόγραμμα, το λεγόμενο Αγροτικό Δικτυωθείτε Εύρου, θα αφορά στο Σουφλί, το Δημότυχο και την Ορεστιάδα. Με αυτό το πρόγραμμα θα είναι ωφελούμενοι περίπου 3.000 αγρότες και θα μπορούν με τη χορήγηση ενός βάουτσερ να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν εξοπλισμό πληροφορικής λογισμικού και να υπάρχει δωρεάν διασύνδεση στο διαδίκτυο διαρκείας ενός έτους. Ο προϋπολογισμός του είναι 3.300.000 ευρώ. Και ένα δεύτερο πρόγραμμα, πάλι εδώ για την περιοχή Σουφλί, τη Δημότυχο Ορεστιάδα, η Αγροκαινοτομία Εύρου. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ουσιαστικά μια περαιτέρω ενημέρωση, μια περαιτέρω επιμόρφωση του παραγωγικού κόσμου. Γι' αυτό και θα οργανωθούν ενημερωτικές διημερίδες σε εξειδικευμένα ταχύρυθμα σεμινάρια. Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο θα ωφεληθούν πάλι 3.000 αγρότες μέσω επιχορήγησης 1.000 ευρώ στον καθένα για ένα πρόγραμμα του οποίου ο προϋπολογισμός θα φτάσει τα 3.300.000 ευρώ. Ανταποκρινόμενος σε αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της περιφέρειας, ο κ. Τσιάρας ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο ΕΛΓΟ Δήμητρα και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας για την πρόσληψη τριών επιπλέον κτηνιάτρων στην περιοχή. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο ουσιαστικά που αφορά στις νόσους των ζώων και το οποίο στην Ορεστιάδα δεν λειτουργεί εδώ και καιρό. Είμαστε στην ευχάριστη θέση, κύριε Πρωθυπουργέ, να πούμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπογράψουμε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΓΟ Δήμητρα και της Περιφέρειας. Διασφαλίζεται η παρουσία τριών κτηνιάτρων για τα επόμενα δύο χρόνια. Άρα λοιπόν, και εδώ που υπήρχε ένα κενό, γιατί ακριβώς αφορούσε στην αδυναμία του να προσληφθεί προσωπικό μέσα από τις διαδικασίες ή μέσα από την νομοθεσία η οποία υπήρχε, καλύπτεται συμβάλλοντας σε μια θετική εξέλιξη για τον τόπο. Έφυγε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Οκτωβρίου σε ηλικία 68 ετών ο πρώην Δήμαρχος Ορεστιάδας Αναστάσιος Αναγνώστου. Ο ΕΚ λοιπόν υπηρέτησε από πολύ νεαρή ηλικία και επί σειρά ετών την τοπική αυτοδιοίκηση. Διετέλεσε για πολλά χρόνια Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Δήμαρχος Ορεστιάδας για 2 χρόνια. Επίσης υπήρξε ενεργό μέλος στη διοίκηση του ΤΕΕ Θράκης αφού διατηρούσε τεχνικό γραφείο στο τοπογράφος μηχανικός. Η Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Σε έξαρση είναι οι ιώσεις στη χώρα μας αυτή την εποχή με ήπια όμως νόσηση. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Επίσης, τέλη Οκτωβρίου ανοίγει ο κύκλος των εμβολιασμών με το νέο εμβόλιο του συγκητιακού ιού να έχει εγκριθεί από τον ΕΟΦ. Έξαρση ιώσεων παρατηρείται στη χώρα μας με ελαφριά όμως νόσηση. Περισσότερο κινδυνεύουν οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού χωρίς να κινδυνεύουν από πνευμονίες. Οι ιώσεις αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, όπως μας λέει η πνευμονολόγος Ελένη Τσιάτα.
Από τέλειο Οκτώβρη μπορούμε να κάνουμε και το αντιγρυπικό εμβόλιο για να προστατευτούμε από βαριά νόσηση. Έχουμε έξαρση ιώσεων αυτή την εποχή? Αυτή την εποχή στην χώρα μας οι ιώσεις βρίσκονται σε μεγάλη έξαρση. Το καλό είναι ότι συνήθως οδηγούν σε λοιμόξη του ανώτερου αναπνευστικού και σπάνια καταλήγουν σε πνευμονίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται όπως πάντα οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα και οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι. Κυρίως κυκλοφορούν το κοινό κρυολόγημα, ο ιός της γρίπης, ο ιός RSV, δηλαδή αναπνευστικό συγκητιακό ιός, και φυσικά και ο COVID. Και όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα συνδυασμό που ιδίως οι ευπαθείς ομάδες κινδυνεύουν να αρρωστήσουν και να νοσήσουν και πιο σοβαρά. Το κοινό κρυολόγημα συνήθως προκαλείται από τον ρινοϊό, ο οποίος όμως προκαλεί συνήθως πιο ήπια νόσηση, ακόμη και από τον ιό της γρίπης. Τα συμπτώματα δηλαδή του κοινού κρυολογήματος είναι πολύ πιο ελαφριά, ακόμη και από τη γρίπη. Ποια είναι τα συμπτώματα? Λίγα δέκατα, κεφαλαλγία, μυαλγίες, καταρροή, ήπιος βήχας. Συνήθως δηλαδή αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό. Πολύ σπάνια καταλήγουν στο κατώτερο για να κάνουν πνευμονίες. Σε όλα αυτά φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο η πρόληψη, όπως πάντα. Ναι. Σε περίπτωση που γνωσούμε, πρέπει να αποφεύγουμε τις κοινωνικές συναναστροφές. Τα ατομικά μέτρα προστασίας, όπως πάντα, δηλαδή σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, να καλύπτουμε τη μύτη και το στόμα σε περίπτωση που φτερνιζόμαστε. Συχνός αερισμός σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Φυσικά για την γρήπη εμβολιασμός, έγκαιρος εμβολιασμός στις ευπαθείς ομάδες και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός γίνεται τέλειο Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη συνήθως, για να μας καλύψει ένα εξάμηνο, δηλαδή να είμαστε καλυμμένοι και το Μάρτιο, όπου ακόμη το Μάρτιο εξακολουθεί να κυκλοφορεί ο ιός της γρίπης. Το νεότερο στους εμβολιασμούς είναι ότι έχει εγκριθεί το εμβόλιο για τον συγκητιακό ιό RSV από τον ΕΟΦ. Επίσης να σας πω ότι έχει εγκριθεί τώρα πρόσφατα, περίπου ούτε ένα μήνα, έχει εγκριθεί το εμβόλιο για RSV, για τον αναπνευστικό συγκητιακό ιό, το οποίο χορηγείται δωρεάν σε ηλικίες άνω των 75 ετών ή άνω των 60 ετών όταν συνυπάρχουν νοσήματα. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή άνω των 60, ακόμη και υπέρταση να έχει κάποιος και να παίρνει ένα υπερταστικό φάρμακο, έχει ένδειξη να κάνει το εμβόλιο του RSV, το οποίο προστατεύει από τις βαριές πνευμονίες που προκαλεί ο RSV στις μεγάλες ηλικίες και στις ευπαθείς ομάδες. Και γενικά είναι ένας ιός που δεν τον πολύ ξέρουμε, αλλά έχει θνησιμότητα στις ευπαθείς ομάδες γύρω στο 10%. Οπότε φαντάζεστε πόσο καλή προστασία μας δίνει και το εμβόλιο αυτό, που τώρα μόλις άρχισε να κυκλοφορεί και να χορηγείται δωρεάν στη χώρα μας. Βρισκόμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου και φυτεύουμε στο λαχανόκηπό μας τα χειμερινά είδη, ενώ συγκομίζουμε λάχανα, μπρόκολα και κουνουπίδια. Όσον αφορά τα λούδια εσωτερικού χώρου, πρέπει να τα τοποθετήσουμε σε χώρο χωρίς υγρασία, για να μην επηρεαστούν από τις βραδινές χαμηλές θερμοκρασίες. Στον κήπο μας ή στις γλάστρες μας μπορούμε να σπείρουμε πανσέδες και χρυσάνθεμα. Όπως μας λέει και ο ανθοπαραγωγός Δημήτρης Δολαψής, βρισκόμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου. Οι εργασίες που μπορούμε να κάνουμε στους λαχανόκηπους είναι να συγκομίσουμε τους καρπούς από τα καλοκαιρινά φυτά, μπρόκολα, κουνουπίδια, πράσινα λάχανα, και να σπείρουμε τα μαρούλια, τα πράσινα κρεμμύδια, τα σκόρτα και άλλα. Πλέον έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στην καρδιά του φθινοπόρου, οπότε αυτή την εποχή έχουμε ακόμα τα ανοιξιάτικα που κάνουμε τη συγκομιδή. Δηλαδή ακόμα υπάρχουν στις μπαξέδες ντομάτες, πιπεριές, αγκούρια, κολοκυθάκια υπάρχουν. Ξεκινάνε τώρα τα φθινοπορεινά, που είναι και αυτά τώρα της εποχής, όπως λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, συγκομιδί. Και αυτήν την εποχή όσον αναφορά στις φυτεύσεις, έχει μαρούλι, αντίδια, σπανάκι, καρότα, παντζαράκια, κάνουμε φυτεύσεις τώρα, κάνουμε ας πούμε και κρεμμυδάκι για πράσινο, όπως επίσης τώρα γίνεται και η σπορά του σκόρδου. Του σκόρδου έτσι ώστε να το έχουμε για την άνοιξη. Στα φυτά εσωτερικού χώρου τα συγκεντρώνουμε μέσα ή αν τα έχουμε έξω χρειάζονται κάλυψη. Μπορούμε επίσης να σπείρουμε τους πανσέτες και τα χρυσάνθεμα που θα ομορφύνουν το περιβάλλον. Αυτή την εποχή, όπως είπαμε και πάλι, επειδή είμαστε πριν το χειμώνα,
στα φυτά εσωτερικού χώρου, τα οποία τα είχαμε κάτω από τέντα, όπως λέμε στους πελάτες μας και στους φίλους των φυτών, καλό θα είναι από εδώ και πέρα να αρχίσουν να τα μαζεύουν προς τα μέσα στο σπίτι ή να τα έχουν κάποια κάλυψη, έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με τις θερμοκρασίες, γιατί ήδη έχουν αρχίσει και πέφτουν οι θερμοκρασίες, δηλαδή πλέον το πρωί φτάνει και 10 και 11 βαθμούς, οπότε καλά είναι λίγο να τα προσέχουμε. Τώρα όσον αφορά για τους κήπους έξω, αυτή την εποχή κάνουμε έναν καλό καθαρισμό στους θάμνους μας, κάνουμε μία λίπανση έτσι ώστε να είναι τα φυτά υγιές και γερά στην επόμενη άνοιξη. Και όσον αναφορά τώρα για τις φυτεύσεις, αυτή την εποχή έχει πάρα πολύ ωραία τα χρυσάνθεμα και οι πανσέδες είναι ό,τι καλύτερο για αυτή την εποχή. Θέλω να πω ότι οι πανσέδες αυτή τη στιγμή, αν φυτευτούν τώρα, μας δίνουν μια πάρα πολύ μεγάλη ανθοφορία, η οποία ξεκινάει από τώρα και τελειώνει ίσως και μέχρι τον Ιούνιο. Δηλαδή είναι το φυτό που είναι πάρα πολύ καλό και εγκλιματισμένο για την περιοχή μας. Δηλαδή αν θέλουμε να έχουμε κάτι ανθισμένο ή στο μπαλκόνι μας ή στον κήπο μας ή σε κάποια γλάστρα ή σε έξω από το κατάστημά μας, αυτή τη στιγμή το πανσεδάκι είναι ένα από τα καλύτερα φυτά μαζί με το χρυσάνθεμο που θα είναι ανθισμένο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολλοί είναι οι συνάνθρωποι μας που χρειάζονται ακουστικά βαρικοΐας για να μπορούν να συνεχίσουν την κοινωνική του ζωή κανονικά και να μην μπουν στο περιθώριο λόγω των προβλημάτων ακοής. Ο Νίκος Χαρνίδης, με ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο, μίλησε για το θέμα στη δημοτική τηλεόραση. Σημαντικά αυξητική είναι η τάση βαρικοΐας στην σύγχρονη κοινωνία. Στους λόγους που συμβαίνει αυτό αναφέρθηκε ο Νίκος Χαρνίδης. Ναι, η βαρικοΐα ήταν πριν 20 χρόνια περίπου στο 2% παγκοσμίως και έχει αυξηθεί στο 10%, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αρκετά. Έχει μπει στη ζωή μας η βαρικοΐα. Οι λόγοι και οι αιτίες είναι πολλές και διάφορες. Σίγουρα ο δυτικός τρόπος ζωής, σίγουρα η υπερβολική έκθεση σε θόρυβο, άνθρωποι που εργάζονται χρόνια σε εργοστάσια ή χρόνια που είναι εκτεθειμένοι σε θόρυβο είναι μία αιτία που οδηγεί στη βαρικοΐα, αλλά και πολλά άλλα αίτια τα οποία δεν έχουν εξακριβωθεί ακριβώς. Σίγουρα έχει αυξηθεί 8%, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που σημαίνει ότι η βαρικοΐα έχει μπει στη ζωή πλέον. Από τη βαρικοΐα προκύπτουν προβλήματα. Ένα βασικό πρόβλημα και πολύ σημαντικό είναι η άνοια. Όταν έχουμε στο οικείο μας περιβάλλον έναν βαρίκο στο σπίτι μας, αυτό που κάνουμε είναι να επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Η επανάληψη κάποια στιγμή μας κουράζει και αναγκαζόμαστε να επαναλαμβάνουμε μόνο ό,τι αφορά τον ίδιο. Δηλαδή, αν είναι κάτι που δεν αφορά τον ίδιο, λέμε τίποτα. Αυτό το τίποτα τον οδηγεί στο περιθώριο, τον κάνει καχύποπτο, τον κάνει νευρικό, πιστεύει ότι μιλούν για αυτόν, οπότε δημιουργεί ένα περιβάλλον μόνος του, μια φούσκα στην οποία ζει μόνος του απομονωμένος. Άρα απέχει από το σύνολο και αρχίζει και απομακρύνεται. Ούτε το να φωνάζουμε είναι λύση, γιατί η φωνή μας βγαίνει με την αναπνοή μας, οπότε λογικό είναι ότι τελειώνοντας το οξυγόνο πέφτει και η ένταση της φωνής μας, οπότε ακούει ο άνθρωπος σε διαφορετικές εντάσεις σύμφωνα και φωνή. Εντά πάλι δεν κάνει δουλειά. Αποτέλεσμα έχει να γίνει ένας ακολογικός έλεγχος. Δεν είναι πάντα απαραίτητο ότι έχει βαρικοΐα κάποιος. Κάνοντας μια επίσκεψη σε έναν γιατρό, μπορεί τα αυτιά του να είναι απλά βουλωμένα, με μια απλή οτοσκόπηση, να δούμε ότι τα αυτιά είναι βουλωμένα και μόνο με έναν καθαρισμό να επανέλθει η ακοή του. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι όποιος δεν ακούει είναι βαρύκος. Είναι λάθος αυτή η άποψη. Το σωστό είναι λοιπόν να επισκεφτούμε έναν γιατρό και ο γιατρός θα δει τα αυτιά μας αρχικά και αν χρειάζονται καθαρισμό θα τα καθαρίσει και θα ακούμε καλά. Αν δεν χρειάζονται καθαρισμό, κάνοντας μια μέτρηση, ένα ακουόγραμμα, θα δούμε το είδος και το μέγεθος της βαρικοΐας. Ο ΕΟΠΗ είναι ο ασφαλιστικός φορέας που μπορεί να καλύψει τα έξοδα για τα ακουστικά.
Επίσης, όπως τόνισε ο κ. Χαρνίδης, πρέπει να παραμυθευόμαστε ακουστικά από εγκεκριμένα καταστήματα και από τον τόπο όπου κατοικούμε. Για να αποζημιώσει ο ΕΟΠΗ ακουστικά βαρικοΐας, είναι η ίδια διαδικασία με τα φάρμακα. Έχουν ελεγχθεί, έχουν εγκριθεί, οπότε πληρούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του ΕΟΠΗ. Οπότε πρέπει να γίνεται η αγορά πάντα μέσω ΕΟΠΗ και όχι αυθαίρετα. Όχι στο παραεμπόριο. Δυστυχώς υπάρχει και στα ακουστικά βαρικοΐας στο παραεμπόριο. Είδαμε στην τηλεόραση ακουστικά βαρικοΐας με 20 ευρώ και με 30 ευρώ. Όχι, όχι, δεν είναι ακουστικά βαρικοΐας. Ζημιά θα κάνουν, δουλειά δεν θα κάνουν, αποτέλεσμα δεν θα έχουν. Δεν είναι απλά πήραμε κάτι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, με γεια σας, τελείωσε εκεί. Αυτό που κάνουμε εμείς και πιστεύω κάνουν και αρκετοί συνάδελφοι στην Ελλάδα, έχουμε την εικόνα ενός πελάτη. Κάθε 6 μήνες πρέπει να παρακολουθούμε, να κάνουμε μετρήσεις, μια φορά το εξάμηνο, μια φορά το οχτάμηνο, είτε αν μπορεί να έρθει εδώ πέρα, είτε κατοίκον επίσκεψη, να δούμε αν έχει αλλάξει η ακοή του, για να ρυθμίσουμε το υπάρχον ακουστικό με την καινούργια μέτρηση. Τα ακουστικά βαρικοΐας έχουν μια διάρκεια ζωής 7-8 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι μόλις αλλάζει η ακοή μας μετά από ένα χρόνο πρέπει να αλλάζουμε και ακουστικά βαρικοΐας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, ή πρέπει να κάνει ο ακοπροθετιστής βασικά, είναι να τον παρακολουθεί τον βαρικό. Μια φορά το εξάμεινο να κάνει μια μέτρηση, να βλέπει την ακοή του. Αν έχει αλλάξει η ακοή του, να μπορεί να κάνει τη ρύθμιση του ακουστικού σύμφωνα με την καινούργια μέτρηση που έκανε. Ακουστικά βαρικοΐας πρέπει να επιλέγονται, να αγοράζονται από κατάστημα που έχει φυσική παρουσία στον τόπο που μένει κάποιος βαρικός. Στη συνέχεια του δελτίου μας θα περιηγηθούμε στο ξοκλήσι του Αγίου Παϊσίου στη Νέα Βίσα. Λύκο μοναστηράκι μου, όταν σε βάζει ο νους μου, γονείς αδέρφια λησμόνω και όλους τους δικούς μου. Όταν φυσάει ο ζέφυρος τα υψηλά σου μέρη, χαίρε φρένου έρημος των μοναστών μη μέρη. Φεύγω μανούλα μου γλυκιά και πάω να μονάσω, δώσε μου την ευχούλα σου τους σκόπους μου μη χάσω. Δεν φεύγω κλαίωνα από δω εις την μονή να μείνω, για την αγάπη σου Χριστέ τον κόσμο γλυκιά που είναι η έρημος και θα την